Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας βέβαια είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας λόγω της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που προέρχεται από μια σειρά από ελληνικούς πολιτισμούς. Εστιάζουμε πολύ στην αρχαία Ελλάδα που οι δυτικοί τη θεωρούν ως κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε βέβαια μόνο σε αυτό. Στην Αθήνα έχουμε μπροστά από την Ακαδημία τα γάλματα του Πλάτωνα και του Σοκράτη. Μπροστά στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία έχουν Κύριλλο Μεθόδιο. Για αυτούς η κοιτίδα του πολιτισμού τους είναι το Βυζάντιο. Στο Βουκουρέστι, στο χιλιομετρικό σημείο μηδέν, από όπου μετράνε τις αποστάσεις άλλων πόλεων από το Βουκουρέστι, είναι το Μέγαρο των Σούτσων, το οποίο σήμερα είναι το Δημοτικό Μουσείο, που δείχνει την παρουσία των φαναριωτών επί Τουρκοκρατίας σε άλλες περιοχές. Δεν υπήρχαν ισχυρά ελληνικά στοιχεία. Ο νεότερος πολιτισμός, δύο Νομπέλ λογοτεχνίας για μια χώρα με έναν πληθυσμό 10-11 εκατομμυρίων, είναι ενδεικτικό, ή Μαρία Κάλλας και τέτοια. Οπότε πρέπει να το δουν πολύ ευρέως. Και εγώ θα αναφέρομαι στην πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αυτά είναι που γνωρίζω καλύτερα. Για να αντλήσουμε πολλά στοιχεία για την πολιτιστική μας διπλωματία. Τώρα, αυτό που έλειπε στην Ελλάδα είναι ένας μη κρατικός φορέας, ο οποίος να μην έχει τις αγγελώσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας και του δημοσίου τομέα για τα διάφορα προβλήματά του, αλλά μια ζωντάνια, έναν εθελοντισμό, μια πρωτοβουλία. Και αφηγήθηκε πριν από 6 χρόνια με πρωτοβουλία του Πέτρου Καψάσκη. Και πιστεύω ότι στα 6 χρόνια που πέρασαν τέθηκαν πολύ γερές και μεγάλες βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να κτιστεί ένα σπουδαίο οικοδόμημα πολιτιστικής διπλωματίας, το οποίο να βοηθήσει στην διεθνή επιρροή της χώρας μας με έννοια μαλακής ισχύος, αλλά να διαμορφώσει, να βοηθήσει να διαμορφωθεί ένα πολύ πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ελληνική διπλωματία. Αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.